Τώρα που ξέρουμε πώς παράγεται η αιωλική ενέργεια, ας δούμε πώς είναι μια ανεμογεννήτρια από μέσα. Αν και το όνομα φαίνεται περίπλοκο, μια ανεμογεννήτρια είναι η εξέλιξη του ανεμόμυλου που όλοι γνωρίζουμε. Πριν από πολλά χρόνια, οι ανεμόμυλοι παρήγαγαν τη μηχανική ενέργεια που έκανε δυνατή την άλεση των σιτηρών για να έχουμε το αλεύρι με το οποίο κάναμε ψωμί. Με τα χρόνια, όλα έχουν εξελιχθεί. Έχουμε βελτιώσει την τεχνολογία και έχουμε εφεύρει τις ανεμογεννήτριες. Αν και μερικοί συνεχίζουμε να τους καλούμε ανεμόμυλους, ονομάζονται ανεμογεννήτριες. Όπως ήδη γνωρίζετε, η ανεμογεννήτρια συλλέγει τη δύναμη του ανέμου για να την μετατρέψει σε ηλεκτρισμό. Το ερώτημα είναι, πώς το κάνει? Για να αξιοποιηθεί στο έπακρο ο άνεμος, οι ανεμογεννήτριες είναι εξοπλισμένες με ανεμοδείκτη και ανεμόμετρο. Επιπλέον, η ανεμογεννήτρια διαθέτει αισθητήρες που της επιτρέπουν να ξεκινά και να φρενάρει σε διαφορετικές ταχύτητες ή να προσανατολίζει τα πτερύγια προς την κατεύθυνση του ανέμου για να παράγει τη μέγιστη ενέργεια. Η ανεμογεννήτρια μπορεί να γυρίσει τα πτερύγια της στον άξονα του πύργου και στον δικό της άξονα για να τα τοποθετήσει έτσι ώστε να δέχεται τον περισσότερο άνεμο. Όταν φυσάει ο άνεμος, τα πτερύγια ανεμογεννητριών γυρίζουν και γυρίζουν για να τον αξιοποιήσουν. Αυτά τα πτερύγια είναι ορατά από μακριά, γιατί μόνο ένα είναι τόσο μεγάλο όσο 4 νταλίκες. Οι ανεμογεννήτριες είναι τόσο έξυπνες που, αν ανιχνεύσουν πολύ ισχυρά ρεύματα αέρος, φρενάρουν για λόγους ασφαλείας. Η ασφάλεια είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό, όσοι εργάζονται στη συντήρησή τους είναι πολύ καλά εξοπλισμένοι και προστατευμένοι. Όπως εξηγήσαμε, τα πτερύγια συνδέονται με έναν αργό άξονα. Αυτός λέγεται έτσι επειδή περιστρέφεται με την ίδια ταχύτητα με τα πτερύγια μεταξύ 7 και 12 στροφές ανά λεπτό. Αλλά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χρειαζόμαστε περισσότερη ταχύτητα. Αυτή είναι η αποστολή του πολλαπλασιαστή, ο οποίος περιστρέφεται πολύ πιο γρήγορα και μεταφέρει όλη αυτή την ταχύτητα σε γρήγορο άξονα. Αυτός μετακινείται με 1500 στροφές ανά λεπτό. Και αυτός ο άξονας συνδέεται με μια γεννήτρια. Η γεννήτρια μετατρέπει όλη αυτήν την κινητική ενέργεια, την ενέργεια της κίνησης, σε ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή η ηλεκτρική ενέργεια μεταφέρεται στον υποσταθμό διανομής ρεύματος, έτσι που από εκεί την λαμβάνουμε στα σπίτια, τα εργοστάσια, τα σχολεία μας και άλλα. Έτσι, παράγουμε την αιωλική ενέργεια, μια καθαρή και ανεξάντλητη ενέργεια που δεν μολύνει. Είναι πολύ ενδιαφέρον, σωστά!